Αυτό που κάναν στο παιδί, αυτό που διαβάζουμε και γενικά αυτές οι καταστάσεις είναι απαράδεκτες. Νομίζω ότι οι Έλληνες πρέπει να ξαναβρούμε τον παλιό πολιτισμένο μας σε αυτό. Όταν ένας άντρας διαθέτει τέτοια βαρβαρότητα για να φαίνεται άσχημα, όπως διάβαζε ότι του περνάγανε η μάντα, το βάζει στην τουλάμπα να τραγουδάει και διάφορα. Όταν ένας άντρας έχει την ανάγκη να επιδειχθεί σαν άντρας, κάτι αντρικό δεν έχει μέσα του. Κάτι του λείπει. Κι αν ένας άντρας ξεφύγει και βγήκε η βαρβαρότητα, έχει κάτι άλλο που τον επαναφέρει. Το παραδέχεται και ζητάει συγγνώμη. Δεν είναι πρώτα άντρας για να βαράει και μετά γυναικούλα για να κρύβεται. Όπως και δεν μου άρεσε αυτό που σας είπα στον Κασιδιάρη που είπε «Δεν ζητάω συγγνώμη αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη». Ας μη σου ζητήσει η γυναίκα. Ζήτα εσύ. Τι να σου ζητήσει. Επειδή έκανε την εφημερίδα έτσι και εσύ έριξες μια γροθιά. Αυτό που έκανε στην Κανέλη, επιμένω, είναι επανάληψη μιας βαρβαρότητας που δεν πρέπει να την καλλιεργούμε μέσα μας. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Εύχομαι ο Βαγγέλης να βρεθεί. Εγώ νιώθω ότι μπορεί να υπάρχει κάπου να κρύβεται από το φόβο του. Έτσι νιώθω, έτσι θέλω να νιώθω. Γιατί σκέφτομαι τους δικούς του και είπαμε ότι όταν πέφτουμε πολύ, τι κάνουμε αμέσως και ψυχολογικά είμαστε κουρασμένοι.